Καλημέρα σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά, καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είναι ευτυχισμένο το 2024 για το καλό του λαού μας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε όλη την περιοχή. Οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι μένονται στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οι λαοί δολοφονούνται για τα συμφέροντα των λίγων, των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Και εμείς ακριβώς είμαστε εδώ για να παλέψουμε, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, να σταματήσει αυτό το μακελιό των πολέμων, των επεμβάσεων, στις οποίες συμμετέχει και η χώρα μας, και να ανοίξουμε ένα καλύτερο δρόμο για τους λαούς όλους, για όλες τις ηλικίες των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, της οποίας σας μεταφέρω και το θερμό χαιρετισμό της, τιμά και σέβεται και προσφέρει ό,τι είναι δυνατόν σε όλους εσάς, σε όλους αυτούς δηλαδή που πάλεψαν μια ζωή για τα ιδανικά του κόμματος, για τα ιδανικά της αντίστασης. Είτε από το μετερίζει των αγώνων τα χρόνια της κατοχής, συνέχεια του εμφυλίου πολέμου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, είτε σε συνέχεια τις δεκαετίες των μεγάλων λαϊκών δημοκρατικών αγώνων του λαού και της νεολαίας στη μεταμφυλιακή περίοδο, είτε ως αγωνιστές της πάλης ενάντια στη δικτατορία, είτε σε συνέχεια τα τελευταία 50 χρόνια από το μετερίζει των νέων ταξικών λαϊκών αγώνων σε συμπόρευση, στο πλάι, μαζί με το ΚΚΕ. Τιμάμε όλους εσάς που είστε πραγματικά αγωνιστές της ζωής. Αγωνιστές σε όλους, όχι μόνο τους ταξικούς, πολιτικούς, αντιυπεριαλιστικούς αγώνες, αλλά και αγωνιστές ο καθένας στο δικό του μεταρρίζει με βάση τη δουλειά του, είτε στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, είτε άλλοι στο αγροτικό κίνημα στην επαρχία όσοι ζήσατε, είτε στο κίνημα των αυταπασχολουμένων, είτε στο κίνημα των καλλιτεχνών, όπως η αγαπημένη μας συντρόφισσα η Μπέτη Βαλάση, που είναι σήμερα μαζί μας, και όλοι οι αγωνιστές, τέλος πάντων, που έδωσαν τα πάντα για το καλό αυτού του τόπου, όπως και το ίδιο το ΚΚΕ, άλλωστε, πράττει καθημερινά. Το κόμμα μας θα εξακολουθεί να στηρίζει το Ίδρυμα, το σπίτι του αγωνιστή, με όλες τις δυνάμεις του, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό, να περνάτε όσο γίνεται πιο όμορφα αυτές τις ώρες, αυτές τις στιγμές. Και τώρα, μάλιστα, που είμαστε και σε γιορτινή ατμόσφαιρα λόγω και των Χριστουγέννων πριν της Πρωτοχρονιάς και αύριο των Φώτων, να περάσουμε καλά σήμερα, να διασκεδάσουμε, να τα πούμε, να συζητήσουμε και να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.